Το λόγο έχει στη συνέχεια η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για 12 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την ιδιαίτερη σπουδή που επιδεικνύεται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα παραπάνω, για να ενισχύσετε και να εξυγχρονίσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κατασταλτική λειτουργία και τους αντίστοιχους μηχανισμούς του αστικού κράτους. Όπως πρόσφατα κάνετε με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, σε αντίθεση βέβαια με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, για τις οποίες συνειδητά αδιαφορείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τελευταίες πυρκαγιές στην Αττική και ανά την Ελλάδα, οι οποίες αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά με τον πλέον τραγικό τρόπο την παντελή απουσία μέτρων πρόληψης και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση τους, καθώς και τις τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Πυροσβεστικά έψαχναν ο κόσμος, περιπολικά έβρισκαν μπροστά τους. Το μόνο που κάνετε ως κυβέρνηση είναι να στέλνετε το μήνυμα 112 για την εκένωση των περιοχών και την αστυνομία να διώχνει τους κατοίκους από τα σπίτια τους, που προσπαθούν μόνοι τους και αβοήθητοι από το κράτος να τα σώσουν. Κατά τα άλλα, ας γίνουν όλα στάχτη. Γιατί βέβαια οι πυροσβέστες που προσπαθούσαν, που έδιναν μια πραγματικά μεγάλη μάχη, είναι πολύ λίγοι και χωρίς την ουσιαστική ενίσχυση που χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει με την τεράστια και εγκληματική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, στις συνθήκες μάλιστα της συνεχιζόμενης πανδημίας και σε μια σειρά άλλους κρατικούς τομείς που θα έπρεπε να βοηθηθούν και να προστατευτούν, να προστατεύουν τους εργαζόμενους και το λαό, να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτό εφαρμόζεται και στην ίδια τη δικαιοσύνη, με τα πελώρια κενά που αφήνεται να υπάρχουν στην κάλυψη των οργανικών θέσεων των δικαστηρίων, ιδίως των δικαστικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να χρονίζουν οι λαϊκές υποθέσεις. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται για μια ακόμη φορά ότι αυτό έρχεται να υπηρετήσει μεταξύ άλλων την επιτάχυνση και τη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και τα αιτήματα του δικαστικού κόσμου, των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων κλπ., αρνείστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες και αναγκαίες προσλήψεις και στελέχους των δικαστικών υπηρεσιών, όπως φυσικά και στην αναβάθμιση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής τους, που αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε αυτά δεν δείχνετε την ίδια σπουδή όσο με το να δημιουργείτε τέτοιου είδους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Βέβαια, για την επιτάχυνση των υποθέσεων επενδυτικού ενδιαφέροντος των επιχειρηματικών ομίλων έχετε ήδη φροντίσει με τη συγκρότηση ανάλογων πολυτελών τμήματων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας. Είναι εμφανείς οι προτεραιότητές σας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται μάλλον με προκλητικό τρόπο ότι τα προβλήματα στα δικαστήρια που αναγκάζεστε και εσείς να ομολογήσετε ότι υπάρχουν δεν μπορούν να επιληθούν από τους υπηρετούντες σε αυτά υπαλλήλους εξαιτίας του ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Επικαλείστε δηλαδή τα υπαρκτά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η δική σας πολιτική, όπως και των προηγούμενων βέβαια κυβερνήσεων, για να δικαιολογήσετε όχι την κάλυψη αυτών των κενών, αλλά την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας, ενώ αυτό που θα έπρεπε να έχετε κάνει είναι η πρόσληψη ικανού αριθμού δικαστικών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη δικαστική αστυνομία, όπως θεσπίζεται με το συζητούμενο νομοσχέδιο, επισημαίνουμε τα εξής. Η σύσταση και η ένταξη ενός νέου αστυνομικού σώματος στον χώρο της δικαιοσύνης αυτή τη φορά και μάλιστα με αυξημένες και σύνθετες αρμοδιότητες που το ανατίθενται δεν μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους. Γιατί στην πραγματικότητα χειροτερεύει για το λαό και τους εργαζόμενους σε αυτήν αντί να βελτιώνει την ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης που ακόμα και στο πλαίσιο της λειτουργίας του αστικού κράτους θα έπρεπε να τηρεί τα όποια εχέγγυα της αυτοτέλειας και να μην διολυσταίνει σε εξουσιαστικές αντιλήψεις με μηχανισμούς που προσυδειάζουν στην εκτελεστική λειτουργία του κράτους.
Το δικονομικό μας σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό από το αμερικάνικο, από το οποίο προφανώς δανείστηκαν ιδέες οι συντάκτες του νομοσχεδίου. Στη χώρα μας οι εισαγγελικές αρχές είναι δικαστικές αρχές. Δεν έχουν καμία σχέση με τη δομή και τη λειτουργία των εισαγγελικών υπηρεσιών στη ΣΥΠΑ. Το σώμα αυτό θα λειτουργεί λοιπόν όχι ανεξάρτητα, αλλά σε συντονισμό και συμπληρωματικά με την ελληνική αστυνομία, αφού όπως αναφέρεται ρητά και στο ίδιο το νομοσχέδιο, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας δεν καταργούν τις διατάξεις που αναθέτουν όμοιες ή αντίστοιχες αρμοδιότητες στην Ελλάς και τα λοιπά δημόσια όργανα. Στόχος της ίδρυσής του είναι η πιο αποτελεσματική λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης, όχι όμως για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, για τους οποίους η δικαιοσύνη γίνεται συνεχώς με αλλεπάλληλες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα όλο και πιο εχθρική και απρόσιτη, όπως έγινε και με το νέο κώδικα δικαστηρίων που ψηφίστηκε πρόσφατα, αλλά για την επιβολή της αντιλαϊκής νομοθεσίας σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και των διαφόρων μεγαλοσχημώνων, την ποινικοποίηση των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Άλλωστε, η επιβολή του νόμου, ακόμα και σε εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως αναδείχθηκε για άλλη μια φορά με προκλητικό πραγματικά τρόπο μέσα από πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων σε σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν και προβληματίζουν μεγάλη μάζα του κόσμου, δεν είναι ίση για όλους. Άλλη μεταχείριση, ευνοϊκότερη, απολαμβάνουν όσοι εγκληματίες διαθέτουν ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις και οικονομική επιφάνεια, και άλλη μεταχείριση, αυστηρότερη, έχουν όσοι είναι απροστάτευτοι και φτωχοί. Ειδικότερα θεωρούμε προβληματικό και είμαστε αντίθετοι να αναλαμβάνουν αστυνομικοί υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικού Τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, λειτουργίες και καθήκοντα που θα έπρεπε να ανατίθενται σε πιο ανεξάρτητες αρχές. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας δεν μπορεί και δεν έχουν τα εχέγγυα του δικαστικού λειτουργού. Πρόκειται για υπαλλήλους που υπόκεινται στον υπαλληλικό κώδικα και μάλιστα σε πιο αυστηρό υπηρεσιακό καθεστώς υπαγωγής, γεγονός που δεν διασφαλίζει την αναγκαία για τα σημαντικά αυτά καθήκοντα ανεξαρτησία. Πράγματι υπάρχει σήμερα η ανάγκη για συγκροτημένη και θεσμοθετημένη παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Γιατί η υπάρχουσα κατάσταση με τους κάθε φορά διοριστέντες πραγματογνώμονες είναι γνωστό ότι είναι επίσης προβληματική. Ωστόσο, τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί και πρέπει να ανατεθούν σε ένα πιο ανεξάρτητο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο δεν θα υφίσταται τις εξαρτήσεις, τις υποχρεώσεις και τις πιέσεις που απορρέουν από την αστυνομική του ιδιότητα και την ιεραρχική δομή του αστυνομικού θεσμού. Η δημιουργία δομής επιστημονικής τεχνικής συνδρομής, χωρίς να αντιμετωπιστούν όσα παραπάνω επισημαίνονται, θα σημάνει σε πιο διευρυμένο πλαίσιο την επανάληψη των λειτουργικών προβλημάτων της αντίστοιχης επιστημονικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Αντίστοιχα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους η αποκλειστική ανάθεση των προκαταρκτικών εξετάσεων, προανακριτικών και ανακριτικών πράξεων στην υποσυγκρότηση δικαστικής αστυνομία. Ήδη σήμερα ένα μέρος αυτών των πράξεων που διενεργούνται στα πλαίσια τους ανατίθενται τόσο σε αστυνομικές αρχές όσο και σε πτεσματοδίκες, συνήθως οι πιο σοβαρές υποθέσεις. Ενώ με το παρόν νομοσχέδιο αυτές ανατίθενται πλήρως στους αστυνομικούς υπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας. Οι ανακριτικές πράξεις με αυξημένη ενδεχομένως τυπική νομιμοποίηση σε ένα, αν μπορούμε να το πούμε, αποστηρωμένο περιβάλλον, δεν συνεπάγονται και επιτάχυνση των δικαστικών των διαδικασιών και καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Αντίθετα, συνεπάγονται κινδύνους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων από περιπτώσεις αυθαιρεσιών.
όλες οι παραπάνω ενέργειες θα έπρεπε να ανατίθενται σε θεσμούς με τα μεγαλύτερα δυνατά εχέγγυα ανεξαρτησίας και επιστημονικότητας, όπως είναι η δικαστική λειτουργή, και σίγουρα όχι σε έναν θεσμό ο οποίος λειτουργεί με στρατιωτική ιεραρχία και δομή. Εξάλλου, η κύρια δικαιολογητική βάση που τίθεται για την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, κυρίως στο ζήτημα της ανάκρισης, με προσωπικό που θα συνδυάζει επιστημονικά και λειτουργικά εχέγγυα με την αποκλειστική απασχόληση και εξειδίκευση. Αυτό δεν θα το εξασφάλιζε βέβαια, η προανακριτική λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας, λόγω και του διτού της ρόλου, διοικητική αστυνομία και δικαστική ταυτόχρονα, των εξαρτήσεων και της γενικά ατελέσφορης εποπτείας από τις εισαγγελικές αρχές. Όμως, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου διαπιστώνεται πως ο σκοπός της ίδρυσης της δικαστικής αστυνομίας έχει διευρυνθεί υπέρμετρα με πολλές αρμοδιότητες. Αφενός δεν εξασφαλίζονται τα εχέγγυα της ανεξάρτητης λειτουργίας και αφετέρου η διεύρυνση αυτή από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ως τους ένστολους και ένοπλους της δικαστικής αστυνομίας θα δημιουργήσουν τόσο λειτουργικά προβλήματα όσο και προβλήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων όπως αυτά στα οποία αναφερθήκαμε ήδη σχετικά με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, που είναι στην πραγματικότητα ανασταλτικά και για την ίδια τη λειτουργία του νέου μηχανισμού. Επομένως, η θέσπιση της δικαστικής αστυνομίας όπως εισάγεται με το συζητούμενο νομοσχέδιο και αποτελεί τον κορμό του, δεν εξυπηρετεί την ανάγκη για επιτάχυνση και βελτίωση της λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης σε όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, θα δημιουργήσει νέους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, και για το λόγο αυτό επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για το υπόλοιπο θα μιλήσω στις επόμενες συνεδριάσεις.